δεν βλέπεις τίποτα. Για να δεις να βγεις έξω πρέπει να έχεις βγει στο μισό δρόμο περίπου. Δεν βλέπεις. Βλέπουμε εδώ ότι έχει τα πεύκα, εδώ έχει τα άλλα δέντρα, τον κάμπο. Ναι, ναι, δεν έχεις ορατότητα. Δεν μπορείς να δεις. Και για να μέχρι να φτάσει σήμερα να έχεις ορατότητα πρέπει να έχεις βγει στο μισό το δρόμο. Προχθές εδώ έγινε πάλι ένα. Ναι, ναι, έγινε με ένα μηχανάκι. Γίνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Ναι, έχω δει πολλά εδώ πέρα. Τι έχεις να τους πεις, δηλαδή. Τι έχω να τους πω, ότι όλοι οι δρόμοι είναι χάλια. Αυτό έχω να τους πω. Πρέπει να βάλουν και εδώ φανάρια. Είναι πολλά σημεία πρέπει να βάλουν φανάρια. Να φτιάξουν λίγο τα δέντρα, να φτιάξουν τους δρόμους λίγο, γιατί από τις γούβες έχουμε σπάσει και τα αυτοκίνητα. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί τους πληρώνουμε. Είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Εδώ προχθές πάλι έγινε ένα τροχαίο σοβαρό εδώ. Κάθε μέρα βλέπουμε σοβαρό τροχαίο εδώ. Τι έχετε να προτείνετε εσείς? Είναι επικίνδυνο. Κάθε οδηγός από τις διασταυρώσεις πρέπει να προσέξει σε δυο, τρεις δρόμους. Και αυτό φυσικά... Φταίνε τα δέντρα κατά τη γνώμη σας που είναι γύρω-γύρω εδώ και δεν βλέπω κόσμο. Τα δέντρα από εκεί θέλουν μια αποψήλωση στο κάτω μέρος τους, ναι, για να μπορεί να έχει επαφή οπτική ο οδηγός. Αυτά εδώ ο οδηγός. Τα ενοχλούν, τα μπαίνουν σωστό. Πρέπει να βγεις εδώ, όταν βγεις εδώ λίγο πιο μπροστά προκαλείς πρόβλημα σε αυτόν που έρχονται από εδώ. Εντάξει, υπάρχουν κάποια άρα προβλήματα. Άρα το έχετε πίσω σας 3-4 μέτρα. Εντάξει. Σταματάς να δεις πίσω και δεν βλέπεις τι γίνεται μπροστά. Αυτό είναι το... Άρα βγάλατε τα συμπεράσματα με τη βοήθειά μου. Όταν περνάω έχω το νου μου, διότι καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνο το σημείο. Λογικά πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος, να γίνουν τα φανάρια που πρέπει και να επιληθεί η αρμόδια υπηρεσία για να τα τακτοποιήσει όλα αυτά. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, έτσι. Είναι πρόβλημα. Είναι ο δρόμος ο περιφερειακός που έχει γίνει ο δρόμος που εξυπηρετεί σχεδόν όλη την Τρίπολη τώρα.